με τον Νίκο από το Marigold Seafoods που τώρα μας ετοιμάζει μια παραδοσιακή ψαρόσουπα. Τώρα, Νίκο, η έμπνευσή σου τώρα να μαγειρεύεις μια ψαρόσουπα στο βαρύ χειμώνα που έχουμε, πώς σου ήρθε? Αυτό το κάνω εγώ από μικρό παιδί στο καΐκι του πατέρα μου στην Ελλάδα. Όταν ήμασταν, με μάθανε να κάνω αυτά τα πράγματα που κάνουμε και τώρα. Ας πούμε, μια ψαρόσουπα λέγεται κακαβιά στην Ελλάδα, είναι από διαφορετικά ψάρια, ζουμός και ψάρια μαζί, πατάτα, σέλινο, καρότο, κρεμμυδάκι και στο τέλος λεμόνι. Και βέβαια το αυγνό ελαιόλαδο, παρθένο ελαιόλαδο. Και πώς το είπες, κακαβιά? Κακαβιά, έτσι λέγεται, ναι. Και πώς πήρε το όνομα κακαβιά? Κακαβιά είναι από τα διάφορα ψάρια που βάζουμε μέσα. Μπορεί να βάζεις μέσα διάφορα ψάρια και αστακό και καραβίδες, υπολοκτήπες, καβούρια, τα πάντα βάζαμε εμείς μέσα οι ψαράδες. Και νομίζω είναι περίπου μία ώρα. Μία ώρα θέλει να ψηθεί, ναι, κανονικά. Ναι. Γιατί θέλει να τσιγαρίσει τα κρεμμύδια σου, τα ζαρζαβατικά όλα, να κάψει το λάδι σου και μετά να βάζει τα ψαράκια σου, το νεράκι σου. Η ουσία όμως, η ουσία έρχεται όμως σε αυτή τη μισή ώρα, Σε αυτή τη μισή ώρα, ναι. Σε αυτή τη μισή ώρα που όταν βάζεις το ζουμί. Το ζουμί, βέβαια θέλει και πολύ αγάπη, έτσι. Μπορεί να το κάνεις και εσύ, Βασιλάκη μου, και να μην γίνει το ίδιο. Αυτό είναι. Άρα γίνεσαι εκείνη η ουσία. Εκείνη η ουσία, ναι. Και μισή ώρα. Πες μου, είναι υγιής, είναι και ό,τι πρέπει για το χειμώνα. Γι' αυτό και ζουν οι Έλληνες μέχρι τα 100. Γιατί τρώνε κακάβια κάθε μέρα το χειμώνα. Να είστε καλά πάντως, και είναι εδώ στο Marigold Seafood, εδώ στο Marigold. Marigold Seafood every day, μέχρι να πιάσει το καλοκαίρι, εδώ θα είμαστε. Και θα πουλάμε σούπα. Κακάβια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, Νίκο. Και εσύ. Γεια σου, Βασίλη. Εντάξει, τα ξενάκια σου. Thank you.